Διοργανώσαμε μια πορεία όλα τα σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα της Πτολεμαϊδας, γενικά και ΠΑΛ, επαγγελματικά λύκεια δηλαδή, και κάναμε μια πορεία για το συμβάν το τροχαίο που έγινε στα Τέμπη και ξεκινήσαμε από το σχολείο μας, από το Δημαρχείο δηλαδή στο δεύτερο ΕΠΑΛ, κατευθυνθήκαμε προς το κέντρο της πλατείας. Σε κεντρικά σημεία της πόλης, κάναμε γύρες σχεδόν σε όλη την πόλη της Πτολεμαϊδας, φωνάξαμε κάποια συνθήματα για να ακουστούμε. Και νιώθουμε για όλο αυτό ένα χάος, μια ντροπή για την Ελλάδα που ζούμε. Τόσα χρόνια χρηματοδοτούνται, όλη η Ελλάδα χρηματοδοτείται από εμάς και δεν μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή ζωή. Δηλαδή θέλουμε να πάμε ταξίδι και δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε σπίτια μας. Ποιο μήνυμα στέλνουμε? Στέλνουμε το μήνυμα το ότι όλα αυτά που γίνονται δεν πρέπει να γίνονται εν έτη 2023. Πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια και πρέπει να ξέρουμε ότι άμα θα πάμε κάπου θα γυρίσουμε σώοι και αυλαβείς και ότι οι μανάδες μας δεν θα μας κλάψουν επειδή μας περίμεναν και εν τέλει έγινε ό,τι έγινε όπως ξέρουμε στα Τέμπη. Μετά από αυτό θα έχεις και δεύτερες σκέψεις στο να ταξιδέψεις ξανά? Σίγουρα θα το σκεφτώ δεύτερη φορά για να ταξιδέψω, γιατί δεν είναι σωστό πράγμα με το να μπω σε ένα τρένο που είναι το πιο ασφαλές μέσο να γίνονται τέτοια πράγματα. Okay. Αυτά.